Λοιπόν, καλησπέρα, είναι στη VLive, Πανιόνια Πορεία, Δημήτρης Πετρόπουλος και Λάμπρος Τσακίρης στα μικρόφωνα και στη σημερινή μας παρέα από την Ακαδημία Βόλεϊ Αγωγιών του Πανιωνίου έχουμε μαζί μας δύο παίκτες, τον Βασίλη τον Μάστρο Σταμάτη και τον Εφραίμ τον Πανταζόπουλο και τον πρόεδρο μου τον Τζάμι, ο οποίος είναι έφορος. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλώ σας, βρήκαμε στο πάντα φιλόξενο, είναι στη Βόλεϊ. Λάμπρο, έχουμε την αυριανή αντρική ομάδα εδώ, ε. Ναι, ναι. Είναι οι άντρες που θα αντιπροσωπεύσουν το Πανιόνιο στο βόλεϊ και στις επόμενες επιτυχίες του. Λοιπόν, εγώ να ξεκινήσω λίγο από τα παιδιά. Θέλω να κάνω έτσι μια ερώτηση λίγο χαβαλεδιά και ξεκινήσω από τον Βασίλη. Βασίλη, από την αντρική ομάδα, ποιος τολμάς να πεις ότι είναι το ειδωλό σου, ποιος παίκτης σ' αρέσει περισσότερο ή παίζει και στη θέση σου ή σ' αρέσει ο τρόπος που παίζει? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο πιο δυνατά θα μου μιλάς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Στέλιος Κουτσούλης, επειδή παίζουμε στην ίδια θέση. Mm-hmm. Και πιστεύω πως το παιχνίδι του είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Και είναι και ιδιαίτερο και από αυτό προσφέρει στην ομάδα την αντρική. FM. Και εμένα επίσης, γιατί ήταν παλιότερα και coach μας και πιστεύω πως με είχε βοηθήσει πάρα πολύ παλιά. Και τον ευχαριστώ. Πρόδομη ίδια ερώτηση και σε σένα, χωρίς το είδωλο, ποιο από τα παιδιά θεωρείς στην αντρική ομάδα ότι είναι, ρε παιδί μου, ντουβάρι, κολόνα? Ο Ράμπο, γιατί έχουμε και τις ίδιες γευστικές προτιμήσεις. Ναι. Και φυσικά ψηφίζω Ράμπο Δαγκωτό, το συζητάμε. Λάμπρο, εγώ και εμείς, Κωνσταντινίδη. Εγώ Κωνσταντινίδη. Ωραία, έχουμε λοιπόν δύο Κουτσούρι και τρεις Κωνσταντινίδη. Κέρδισε ο Κωνσταντινίδης ενδοπανιόνια. Με διαφορά σούβλας. Λάμπρο, νομίζω να ξεκινήσουμε λίγο από τον πρόδρομο, από τον έφορο. Είναι η τέταρτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, που λειτουργεί το τμήμα. Έχουμε βρεθεί σε αυτό το στούντιο και την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη χρονιά και την τρίτη χρονιά και την τέταρτη. Εγώ θέλω να σου πω και στον ερασιτέχνη, αλλά προσωπικά σε εσένα που τρέχεις από την αρχή το τμήμα, ότι καταρχήν αυτό το τμήμα ήταν και τυπικά απαραίτητο, όπως θυμάσαι, αλλά φαίνεται ότι έχει ζωή, διάρκεια και αποτελέσματα. Ναι. Ήσασταν μαζί μας από το πρώτο παιχνίδι, το οποίο το χάσαμε χωρίς να βάλουμε πόντο. Ήσασταν μαζί μας στον πρώτο πόντο, στο πρώτο σετ, στην πρώτη νίκη. Και είστε ακόμη και σήμερα μαζί, όπου χωρίς να είμαστε υπερομάδα, έχουμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία, είμαστε υπολογίσιμοι, έχουμε παιδιά τα οποία ήδη προπονούνται με την ανδρική ομάδα και αυτός είναι ο στόχος. Το φυτώριο του Πανιωνίου. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι πρέπει. Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το τμήμα επιτυχημένο εάν δεν ανεβάσουμε παίκτες στην ενδοχή. Μπορούμε να πάρουμε 100 κύπελα, μπορούμε να πάρουμε 500 πρωταθλήματα υποδομών, ευπρόσδεκτα. Mm-hmm. Εάν δεν ανεβάσουμε παίκτες στην ενδοχή, δεν είμαστε επιτυχημένοι. Mm-hmm. Έτσι και η αντρική και κάθε ερασιτεχνική ομάδα για μένα πρέπει να παίζει με Έλληνες παίκτες. Όχι με Σέρβους, Ρώσους και τέτοια που φέρνουν οι άλλες ομάδες και παίζουν στις πληρωμένους παίκτες για αυτά τα πρωτάθλημα. Να κάνω ένα time out. Έχουμε τον προπονητή σας, τον Τάσο τον Τοζίδη, στο Skype, μόνο με ήχο. Θα τον ακούσουμε, θα μας μιλήσει λίγο για την ομάδα και θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα, coach, μας ακούς? Σας ακούω, με ακούτε? Σ' ακούμε, coach. Λοιπόν, έχουμε στο στούντιο τον Βασίλη, τον FM και τον έφορο, τον πρόδρομο, τον Τζάμι, και θέλαμε έτσι λίγο να μας δώσεις μια εικόνα για τη φετινή χρονιά. Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στον έφορο. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Γεια σας. Μια εικόνα για τι πράγμα. Για τη χρονιά που τελείωσε. Μας ακούς? Ποιες φορές ακούμε, ακούτε. Ναι, ναι. Με ακούτε? Βεβαίως σε ακούμε, βεβαίως. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Δεν έχει καλό ίντερνετ.
Coach, δεν έχεις, δεν έχεις καλό ίντερνετ, coach. Δεν θα μπορέσουμε να σε ακούσουμε καλά. Εκείνη δύσκολα, συνέχισε δύσκολα και τελικά τελείωσε. Να, χάθηκε τελείως. Δεν πειράζει. Ας προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε σε λίγο, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα τον κλείσουμε τον coach. Αν μας ακούει, φυσικά και θα προσπαθήσει να ξαναεπικοινωνήσει. Αν μπορείς, ξαναπάρε coach από κάπου με καλύτερο ίντερνετ, γιατί είσαι εκτός Αθηνών και δεν έχεις καλή σύνδεση. Ωραία. Μέχρι να μας πάρει να πούμε ποιος είναι ο Τάσος. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Λοιπόν, εμείς στο τμήμα είχαμε μία ευλογία από την πρώτη μέρα. Οι προπονητές μας ήταν κορυφαίοι. Δηλαδή ξεκινήσαμε από τον Σωτήρη τον Τζέργα, ο οποίος είναι μία προσωπικότητα αθλητική που πραγματικά δεν χρειάζονται συστάσεις. Η Φωτεινή Πόγκα, μία προπονήτρια εξαιρετική, με επιτυχίες, με πολλές αθλητές που είχε να δείξει. Να σε ξαναδιακόψω, πρώτομαι. Για πάμε πάλι, coach. Ναι, τι λέει, με ακούτε καλύτερα? Ναι, ναι. Καλύτερα. Για τη χρονιά που πέρασε. Ναι, ναι. Λέγαμε. Δύσκολη χρονιά για όλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλάβαμε με το τελείωμα ακόμα πιο πολύ. Εμείς ξεκινήσαμε δυστυχώς δύσκολα. Γιατί κάποια παιδιά λόγω υποχρεώσεων χρειάστηκε να φύγουν από την αρχή της σεζόν. Δύο παιδιά δηλαδή, τα οποία ήταν υπολογίσιμα για την ομάδα. Ο ένας είχε κάποιο πρόβλημα ιατρικό, ο άλλος κάποιο πρόβλημα με το σχολείο. Ήταν δύο παιδιά τα οποία θα βοηθούσαν πολύ την ομάδα. Οπότε μας φύγανε, ξεκινήσαμε δύσκολα. Βρήκαμε μια πορεία, βρήκαμε τον δρόμο μας. Ήρθανε παιδιά καινούργια μέσα στην ομάδα. Είχαμε ξανά κάποιους τραυματισμούς δύσκολους. Είχαμε σπάσματα χεριών. Είχαμε τρία σπάσματα. Είχαμε πρόβλημα φέτος. Δύο. Όχι εντός αγωνιστικού γηπέδου, βέβαια, για να μην... Όχι. Απ' έξω. Απ' έξω. Είχαμε τρεις τραυματισμούς που χρειαστήκαν 2-3 μήνες για να μπουν τα παιδιά. Παιδιά καινούργια, τα οποία όμως στα μέσα της χρονιάς χρειάστηκε να βοηθήσει την ομάδα. Παραλίγο να πετύχουμε το στόχο που είχαμε βάλει να περάσουμε στη δεύτερη φάση. Τελικά στο τελείωμα είχαμε τον τραυματισμό του αρχηγού μας. Γιαννάκη, είχαμε και τον COVID μετά, μας τελείωσε. Φυσικά. Ήταν μια δύσκολη. Coach, να σε ρωτήσω, είχατε κανένα μεγάλο αποτέλεσμα ή αν είχατε και κάποιο μη αναμενόμενη ήττα κατά τη διάρκεια της χρονιάς? Μεγάλο αποτέλεσμα. Είχαμε αποτελέσματα, ναι, μεγάλα αποτελέσματα είχαμε, σαν πως και είχαμε. Καταρχήν είχαμε το παιχνίδι με την Ευριάλη, που... Συμφωνούν και οι αθλητές εδώ. Ήταν μια τρομερή, τι να πω, ανατροπή, χάσαμε τον αρχηγό μας και έπαιξε ένα παλικάρι το οποίο να έχει στο γήπεδο ελάχιστες ώρες προπονήσεις. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και εκεί είναι που βάζουμε τα δυνατά μας και λέμε ότι ναι, υπάρχει μέλλον. Υπάρχει φως. Αυτό ήταν ένα τρομερό αποτέλεσμα. Κάποια μη αναμενόμενη ήττα ίσως? Μη αναμενόμενες ήττες. Εδώ τα παιδιά κουνάνε το κεφάλι σαν να λένε ότι ναι, κάπου έγινε κάτι. Κοίτα, το ποτάμι ήταν λίγο αμφίροπο. Δεν είναι ότι ήμασταν σε κατάσταση που να λέμε ότι τα παιχνίδια είναι εύκολα ή δύσκολα. Τα παλεύσαμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το παλεύαμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
Το θέμα είναι ότι οι ομάδες είναι για αυτές λίγο... Δεν μπορείς να γνωρίζεις την ομάδα, γιατί μπορείς στον ένα αγώνα να ήταν όλη η ομάδα, στον άλλο αγώνα να μην ήταν. Ή να ξεκινήσουμε στον ένα αγώνα να μιλήσουμε με τον έχουμε και να εμφανιζόταν άλλα παιδιά αυτές στον γύρο. Είτε είναι λίγο... Το ποτάσμα είναι λίγο... Το αγωνιό είναι λίγο... Επειδή δεν υπάρχουν και πολλά παιδιά. Σωστά. Ήταν λίγο περίεργο. Coach, μαζί μου είναι και ο Λάμπιος ο Τσακίρης από το Πανιόνια Ιδέα. Νομίζω κάτι θέλει να σε ρωτήσει, Λάμπιο. Coach, ήθελα να σε ρωτήσω αν για το χρόνο έχουν μπει στόχοι και τι θα κάνουμε. Ορίστε. Λέω, για το χρόνο αν έχουν μπει στόχοι για την ομάδα και πότε θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Με άκουσες, coach? Τώρα, στην καινούργια ομάδα, με πάρα πολλά νέα παιδιά, πάρα πολλά παιδιά που καλούνται να βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή την ομάδα, χωρίς να έχουν τις εμπειρίες. Δυστυχώς, αυτή τη χρονιά μας τύχησε για τα μικρά τμήματα, για τους παμπέδες, οι οποίοι όμως είναι παιδες, οι οποίοι έχουν μηδέν χρόνο συμμετοχή σε αγώνες. Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για το παιδικό μας. Έχουμε ένα κορμό με παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν, τα πιο μικρά, αλλά είναι και πάρα πολλά τα οποία... θα είναι πρωτόγνωρο για αυτό το αγωνιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Δυστυχώς, λόγω COVID, δηλαδή, και των δραματισμών που υπήρχαν, δεν ξεκινήσαμε καν το πρωτάθλημα των παμπέδων που θα μας βοηθούσε για την φετινή χρονιά που θα ξεκινήσει τώρα. Ομαδική στόχη είναι δύσκολο να βάζουμε ομαδικό κλάδο, δεν γνωρίζουμε και τις ομάδες τις άλλες, αλλά και την ομάδα δικιά μας, γιατί έχουμε πάλι πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα ήθελα σαν ομαδικού στόχο να βάλω το να περάσω στο δεύτερο γύρο. Και νομίζω σαν προσωπικό στόχο είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά αυτά μέσα στο γύρο, γιατί είναι πολύ δύσκολο πλέον. Coach, πριν σε αφήσουμε, αν δεν θέλεις να πεις κάτι άλλο, να κλείσουμε έτσι με λίγο χιούμορ. Δεν φαντάζομαι το δίμηνο του κορονοϊού τα παιδιά εδώ να πλακωθήκανε στους καφέδες και στις πίτσες. Κάνανε λίγο αθλητική ζωή. Είχαν βέβαια στο γηπέδο. Να βλέπουν Πανιόνιο. Είμαι σίγουρος ότι. Γιατί μιλούσαμε και όλα τα παιδιά, ότι κάτι κάνανε. Δυστυχώς ήταν πολύ δύσκολο για τα μικρά παιδιά. Για τα μικρά παιδιά, για τα νέα δηλαδή, ήταν κάτι. Κάτι πρωτόγνωρο, όχι μόνο για όλους ήταν αυτό το θέμα του ιού πρωτόγνωρο, πόσο μάλλον τα παιδιά που τώρα ξεκινήσαν στην εθνική τους καριέρα. Ήταν κάτι, δεν ήξερα δηλαδή, πώς, τι να κάνουν σπίτι, εγώ ήταν δύσκολο να τους δείξω τι να κάνουν σπίτι. Τα μεγαλύτερα παιδιά ήταν ενεργά. Μάλιστα. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε απεγκλωβίσουμε. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και θα χαρούμε από το Σεπτέμβριο να σε φιλοξενήσουμε και σε μια συνέντευξη εδώ να τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ σίγουρα από τα κοντά. Σίγουρα, γιατί θα να έχουμε και μια εικόνα της ομάδας. Καλά είναι να κινήσουμε, να δούμε ποιοι είμαστε, πώς είμαστε και να κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση. Εντάξει, coach, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς. Καλή συνέχεια. Αυτό που ήθελα να σας πω και το... Λοιπόν, κλείνω εδώ. Το σταματήσαμε. Είναι ότι αν δεν ήταν εξαιρετικός ο προπονητής, δεν ήταν στα αγόρια. Εντάξει. Ο Σωτήρης ο Τσέργας, ο οποίος ήταν πολυτέλεια για μας, πολυτέλεια για το επίπεδό μας, πολυτέλεια γιατί ήρθε σε μια στιγμή που μόλις ξεκινούσαμε, είναι αυτός ο οποίος έκανε τα παιδιά να αγαπήσουν το βόλιο. Είναι η Φωτεινή Πόγκα, η οποία... είναι εξαιρετική προπονήτρια, τους δουλεύει πάρα πολύ σε επίπεδο τεχνικής. Είναι ο Τάσος Οτοζίδης, ο οποίος προσπαθεί να τους δώσει την αυτοπεποίθηση και την πειθαρχία του επαγγελματία. Mm-hmm. Και για να δούμε τώρα, εμείς είχαμε και την ευκαιρία να έχουμε βοηθούς προπονητή,
το Στέλιο τον Κουτσούρη και τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, που είναι εν ενεργεία αθλητές της ανδρικής ομάδας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ό,τι καλύτερο. Πόσα σωματεία στην Αθήνα θα μπορούσαν να έχουν μέσα αυτά τα 4 χρόνια αυτούς τους προπονητές. Mm-hmm. Νομίζω ότι στα παιδιά δώσαμε και δίνουμε ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι εύκολο, επειδή είπες τι στόχους μπορεί να έχουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε στόχους πρωταθλητισμού, ομαδικούς. Μπορούμε όμως να έχουμε έναν στόχο, το κάθε παιδί να γίνεται καλύτερο και μέσα από αυτό να βελτιώνεται η ομάδα, για να καταλήξουμε στο στόχο μας, ο οποίος είναι να ανεβάσουμε παίκτες στην ανδρική. Mm-hmm. Αυτό θα το καταφέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί και ένας στόχος να είναι να αγκαλιάσουν όσο πιο πολλοί αθλητές το βόλεϊ, να το αγαπήσουν και να μπουν μέσα στην ομάδα του Πανιωνίου για να παίξουν βόλεϊ. Είναι για αυτούς ένας στόχος. Θα υπολογίσετε ένα πράγμα, ότι το ανδρικό βόλεϊ περνάει δύσκολες στιγμές. Το ξέρω. Αντιμετωπίζει τρομερή λειψανδρία. Το ότι μπορούμε εμείς να στεκόμαστε 4 στα 5 χρόνια και εντάξει, μπορεί η Ακαδημία μας να μην έχει τόσα πολλά παιδιά. Έχουμε όμως αυτά που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να... Πόσα είναι τα παιδιά, πρόεδρε? Είμαστε γύρω στα 20 με 25 παιδιά mm-hmm. και αυτό έχει να κάνει με το ότι κάποιος θα έρθει, κάποιος θα φύγει, αλλά είναι μικροδιαφορές. Δεν έχουμε ανεβάσει το νούμερο πάρα πολύ. Αλλά όμως δεν φτάσαμε και σε δυσκολία που έχουν βρεθεί άλλοι σύλλογοι που δεν φυσικά μπορούσαν να συνεχίσουν. Οπότε ως προς αυτό είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και θέλω να πω ότι, και αυτό να το ξέρουν και οι γονείς, γιατί καμιά φορά έρχονται γονείς και μου λένε θέλω το παιδί μου να γίνει επαγγελματίας, θέλω να βγάλει λεφτά. Δεν είναι ο στόχος αυτός. Ο στόχος είναι να αθληθεί, να περάσει καλά. Θα του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα του δώσουμε και τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην ανδρική ομάδα, υπολογίζοντας ότι η δυνατότητα ανάδειξης στο ανδρικό βολέι είναι εύκολη. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα. Κάποιος ο οποίος είναι έξυπνος, αθλητικός και... Μα το βολέι και πειθαρχημένος. Είναι το μοναδικό εραστεχνικό άθλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι επαγγελματικό. Ναι, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλο ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν είναι ποδόσφαιρο, μεγάλο. Δεν είναι μπάσκετ που κάποιος. Και έχουμε ακούσει και περιπτώσεις που πληρώνουν μάνατζερ που. Εδώ δεν υπάρχουν. Είναι εύκολο να αναδειχθεί κάποιος. Ναι. Αν λοιπόν κάποιος γονιός θεωρεί και αυτό μέσα στα προαπαιτούμενα για να γράψει το παιδί του σε ένα αγωνίσμα, ναι, το βόλι μπορεί να το προσφέρει. Mm-hmm. Λάμπρο, να πάμε λίγο στα παιδιά. Ναι. Βασίλη, εσένα, ποια χρονιά σου είναι στο Πανιώνιο φέτος? Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι η τέταρτη. Είσαι από την αρχή σχεδόν, λοιπόν. Από την αρχή βασικά. Εντάξει, νιώθω... Έχω νιώσει πολύ ωραία όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, μου έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και σωματικά και στη σκέψη. Έχω αλλάξει τον τρόπο σκέψης μου μέσα στο γήπεδο, όπως με αλλαγή από την πρώτη χρονιά έως αυτήν εδώ πέρα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, τα οποία πιστεύω είναι πιο παραπάνω θετικά. Βασίλη, τι σε έκανε και ήρθε στο βόλι? Είναι λίγο... εντάξει, ο πατέρας μου είναι στην ίδια δουλειά μαζί με τον πρώτο μας προπονητή, τον Σωτήρη τον Τζέργα. Και εκείνη τη στιγμή είχαν μιλήσει και είχαν πει πως θα είναι στον Πανιώνιο και μιας και εγώ που μένω στη Νέα Σμύρνη μου είπε γιατί δεν πάμε να το δοκιμάσουμε. Από την πρώτη μέρα με μάγευσε, κυριολεκτικά ήταν πολύ ωραίο, αν και έχει δυσκολίες στην αρχή, μεγάλες δυσκολίες, γιατί είναι ένα δύσκολο άθλημα, αλλά άμα το μάθεις θα έχεις το πάνω χέρι και καλά. Και έτσι έγινε να έρθω στον κόσμο του βόλου. Εσύ είπε. Εμένα είναι η τρίτη μου χρονιά που είμαι στον Πανιώνιο και γενικώς έχω κάνει και γενικώς κάνω το βόλι. Αλλά το... λίγο πιο κοντά. Απλά εγώ είχα δοκιμάσει πάρα πολλά αθλήματα. Είχα κάνει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και handball, αλλά το βόλι πραγματικά και εμένα με μάγευσε. Mm-hmm. Και εγώ το είχα δει πρώτη φορά στην τηλεόραση, είχα δει έναν αγώνα.
Και ναι, έτσι ξεκίνησα εγώ. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι έχω αλλάξει πάρα πολύ από τότε. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, θα ξεκινήσω από τον Βασίλη. Η έννοια ομάδα, με ό,τι αυτό σημαίνει, που είτε μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, είτε βόλεϊ, είτε εθελοντισμός, η έννοια ομάδα είναι μία. Βοηθάω το διπλανό μου, στηρίζω το διπλανό μου και απαιτώ να με στηρίζει. Έχει μπει περισσότερο στο μυαλό σας και στην ψυχή σας και το των δύο. Πνεύμα. Εννοείται, εννοείται. Δηλαδή, άμα δεν βοηθήσεις τον συνάνθρωπο, τι θα κάνεις. Mm-hmm. Και όχι μόνο στην ομάδα, γενικώς. Mm-hmm. Απλώς τώρα μιλάμε για το βόλεϊ. Στην ομάδα έχω να πω πως είμαστε πολύ δεμένοι. Όλοι είμαστε φίλοι με τον άλλον. Στις δυσκολίες είμαστε μαζί, στα ευχάριστα είμαστε μαζί. Δεν μας χωρίζει τίποτα και πάμε όλοι μαζί για να παλέψουμε για τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να πω από την πρώτη χρονιά που ήρθα, απευθείας τα παιδιά με αγκάλιασαν. Και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να βγαίνουμε και έξω μαζί. Και ανάμεσα σε αγώνες, γιατί πολλές φορές είχαμε διπλούς αγώνες, βγαίναμε και έξω μαζί. Και στην αρχή, όταν πρώτο πήγα, ήμουν πάρα πολύ εγχωμένος ότι θα έχουν φτιάξει την ομάδα και δεν θα με δεχτούν. Αλλά με βάλανε απευθείας μέσα και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Mm-hmm. Λίγο, αν Λάμπρο, αν έχεις κάτι. Για τα παιδιά, όχι. Εντάξει, Στον πρώτο, όλοι. Φέτος είμαστε και περισσότεροι. Γιατί βέβαια δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμη ονόματα, γιατί δεν έχουμε κλείσει. Αλλά θα είναι η πρώτη χρονιά που θα έχουμε και κάποιες μεταγραφές. Και οι μεταγραφές έρχονται ενισχυτικά στην ομάδα. Θα βοηθήσουμε και θα βοηθηθούμε από τα παιδιά τα οποία θα έρθουν, τους περιμένουμε ανυπομονησία και ξέρω ότι και τα παιδιά τους περιμένουν πολύ. Mm-hmm. Ίσως είμαστε λίγο πιο δυνατοί παιδός. Μπράβο. Πρόδρομε, είμαστε δυνατοί. Δυνατή ένας τεχνικό σωματείο για να γίνει, χρειάζεται και χορηγούς. Από χορηγούς πώς πάμε? Βοηθάει, τα χρήματα είναι ακριβά για κάποιον ο οποίος δεν πρόκειται να προβληθεί, έτσι. Και ο λόγος που εκτιμούμε τους χορηγούς μας πάνω από οτιδήποτε άλλο είναι αυτός ακριβώς. Χορηγοί μας, όπως το NSTV, όπως Σύλλαμπρο με την Πανιόνια ιδέα, που μας στηρίζεται έμπρακτα και οικονομικά, ενώ γνωρίζετε ότι δεν έχουμε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να σας... Αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που σας έλεγα, ότι είστε μαζί μας σε κάθε παιχνίδι. Και μαζί με εσάς είναι η Ακτίβα, η αδελφή Παπαπετρόπουλη, οι οποίοι μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Είναι το λογιστικό γραφείο του Νίκου Ζαχαρόπουλου. Είναι ο Νικήτας Σιωτίνης, ο οποίος μας στήριξε την προηγούμενη χρονιά. Και ατομικά ο Γιάννης Ζουρίδης, ο Παναγιώτης Γιαννακόπουλος. Και εμείς από τη δική μας πλευρά στηρίζουμε το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Σμύρνης, όπως θεωρούμε ότι εκφράζεται μέσω της Ηλιακτίδας mm-hmm. και της κυρίας Κασιμέρη. Κάνουμε σκέψεις την επόμενη χρονιά να δεχτούμε βοήθεια σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό, κάποιος μπορεί να μην θέλει, να μην μπορεί να μπει στη φανέλα μας. Θα δίνουμε τη δυνατότητα να βάλουμε αυτή τη σκέψη στον απλό οπαδό του Πανιωνίου. Τα 5, τα 10, τα 20 ευρώ τα οποία μπορεί να καταθέσει στο ταμείο, για εμάς θα γίνουν το φαρμακείο μας, τα νερά μας, τα ισοτονικά μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βοηθάει αυτό την ομάδα. Να θυμίσουμε ότι είναι αυτοδιοίκητο και αυτό το τμήμα, φυσικά, έτσι. Είναι αυτοδιοίκητο και κερδοφόρο. Και κερδοφόρο. Με όλα αυτά. Με περίσσευμα εννοείς. Ναι, γιατί στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Με περίσσευμα. Εννοείται το. Ναι, ναι, ναι. Να πάω λίγο στα παιδιά μου. Παιδιά, την αντρική ομάδα την παρακολουθείτε? Έχω δει δύο αγώνες. Εσύ, Βασίλη? Έχω πάει και σε αγώνες mm-hmm. πολλές φορές. Έχει τύχει να δω και από το κανάλι σας mm-hmm. μάλιστα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι έχουμε μια δυνατή ομάδα, αν και με δυσκολίες από ό,τι βλέπουμε. Είναι μια δυνατή ομάδα η οποία μπορεί να προσφέρει γενικώ στον Πανιόνιο. Λάμπρο, να πούμε λίγο ότι φέτος η αντρική ομάδα με το καλό θα είναι στο...
στην Περλίκ και στο Βαρύκα. Συνέπειπταν οι ώρες μας, γι' αυτό ήταν, υπήρχε δυσκολία. Σάββατα. Ναι. Και εσείς. Ήταν Σάββατο και εσείς που παίζατε στη. Ναι. Οπότε, επειδή το Βαρύκα είναι δίπλα στο γήπεδο, καλό θα είναι να αν έχετε την ευκαιρία να πάτε να τους δείτε. Εμείς θα τους καλύψουμε και Πανιόνια Ιδέα και σαν NSTV θα δώσουμε πάλι τους εντός έδρας αγώνες. Αλλά καλό είναι πάντοτε να πηγαίνετε στο γήπεδο, να παίρνετε και την αίσθηση πώς κινείται αυτή η ομάδα, τους ξέρετε. Άλλωστε, οι περισσότεροι έχουν περάσει και προπονητές σας, τους γνωρίζετε με τα μικρά τους. Είναι όλοι φίλοι όπως είστε εσείς και μακάρι το μοντέλο σας να φτάσει σε αυτά τα παιδιά τα οποία είναι σαν γροθιά πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή και εμείς πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ποιος στηρίζει αυτά τα παιδιά και τελικά είναι μια ντόπα που την κρατάνε σφιχτή και είτε έχουν έδρα, είτε δεν έχουν έδρα, είτε παίζουν με καλύτερη ομάδα, είτε με χειρότερη, είναι εκεί, το παλεύουν και παίρνουν και αποτελέσματα. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Ξέρεις γιατί συμβαίνει. Είναι ακριβώς όπως είναι οι μικροί, είναι παρέα. Εγώ τους έζησα πολύ από πέρσι το καλοκαίρι που πήγαινα παιδιά της Ακαδημίας στο Ανδρικό και για να είμαι ειλικρινή, στην αρχή είχα και το φόβο τώρα μήπως τους δημιουργήσουμε θέματα της προπόνησης, γιατί όπως και να το κάνουμε, όσο καλά και να είναι τα παιδιά που στέλνουμε, έκαναν 3 χρόνια βολή. Λοιπόν, ο τρόπος που τους αγκάλιασαν, που τους βοήθησαν, που τους ενέταξαν στην ομάδα, είναι απίστευτος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς, αν δείχνουν, έχουν αυτή τη δοτικότητα απέναντι σε παιδιά μικρά, πώς είναι μεταξύ τους. Και αυτό που έγινε, όλη αυτή η διοικητική αναταραχή, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε σε άλλη ομάδα να ξεπεραστεί έτσι εύκολα. Και δεν είναι και πρώτη χρονιά, γίνεται συχνά αυτά. Βεβαίως, χωρίς έδρα, χωρίς χορηγούς, χωρίς διοίκηση από τον Νοέμβριο. Να ψάχνουν γήπεδο να παίξουν εντός έδρας, το βασικό. Έτσι είναι. Να μην έχουν προπονήσεις να κάνουν. Γενικά, είναι το βόλεϊ του Πανιωνίου, αν και ήταν ο Πανιώνιος έφερε το βόλεϊ στην Ελλάδα, τους έδειξε την πετοσφαίριση, δυστυχώς είναι αποξιωμένο για μένα. Παιδιά, οι εντός έδρας αγώνες σας πού γίνονται? Στη Λάντς. Στη Λάντς. Συνήθως Σάββατα, έτσι. Ναι. Μεσημέρι, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Μεσημέρι προς απόγευμα. Και πότε ξεκινάει το πρωτάθλημά σας? Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, κάπου εκεί. Οι κληρώσεις πρόεδρο γίνονται νωρίτερα, νομίζω γίνονται πριν τον Αύγουστο. Τώρα φέτος, όχι τόσο νωρίς. Κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, κάπου εκεί. Τώρα και φέτος είναι μια περίεργη χρονιά. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Με τον κορονοϊό, τι γίνεται? Θα υπάρχουν και τεστ και σε εσάς και τελεί και. Ήδη υπάρχουν κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε κάποια βεβαίως από γιατρό. Δεν μπορούν να παρακολουθούν γονείς προπονήσεις, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό κάτι. Τους αγώνες. Ενδεχομένως οι αγώνες να είναι χωρίς κόσμο. Αυτό είναι ένα μείον, πρόδρομοι, βγάζατε εισιτήρια? Όχι. Αλλά είναι μείον σε τι? Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου απέναντι σε αθλήματα που παίζονται σε κλειστό χώρο. Ναι. Σε όλες τις κατηγορίες. Σε όλες τις κατηγορίες. Σε οτιδήποτε. Εμείς από τη δική μας τη μεριά κάνουμε ό,τι προβλέπεται και ό,τι καλύτερο για να μην υπάρχει έκθεση των παιδιών, να μην υπάρχουν προβλήματα. Αλλά μπορώ να καταλάβω ότι και κάποιος μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα φέτος, δεν ξέρω. Και η διακοπή των πρωταθλημάτων τσάκισε τις περισσότερες ομάδες. Δηλαδή αυτό που σας είπε ο coach, τι είναι? Ότι εμείς είχαμε μια ομάδα παμπέδων, η οποία θα έπαιζε για να πάρει εμπειρίες και τώρα ξαφνικά αυτή η ομάδα πρέπει να βρεθεί σε ένα πρωτάθλημα παιδών, να παίξει με παιδιά μεγαλύτερα και πολύ πιο έμπειρα παιδιά. Ναι. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή η ομάδα διαπυρός και σιδήρου θα μάθει όπως έμαθε και η προηγούμενη. Αλλά θέλαμε, είχαμε νομίζω τη δυνατότητα, την πολυτέλεια να πάμε λίγο πιο. Θα μάθετε να βολυμπάτε καλά. Αυτό είμαι σίγουρο. Θα πιούνε λίγο νερό βέβαια. Στον αθλητισμό είναι καλό αυτό. Αν δεν πιεις νερό, δεν μαθαίνεις να κολυμπάς. Υπάρχει γεωγραφική κατανομή των ομάδων? Γιατί καταλαβαίνω ότι μετακινήσεις. Όχι. Επειδή πού κινείστε δηλαδή? Στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Τώρα το πιο μακρινό. Προς τα νότια, Γλυφάδα και. Μέχρι, Γλυφάδα. Μέχρι εκεί. Μέχρι Γλυφάδα. Και προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Τα κοντινά μας, σωματεία. Γλυφάδα, Μοσχάτο. Μέχρι Γλυφάδα. Ραπετσόνες. Ναι. Εκεί η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ναι, δεν είναι κάτι.
τραγικά δύσκολο. Όχι, δεν υπάρχει κόστος στη μετακίνηση, ας πούμε. Όχι, όχι, αλλά το λύνουμε και οι γονείς, αυτό ναι. Δεν έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Μόνη δυσκολία που είχαμε ήταν με τα παιδιά που ήθελαν να πάνε στα κλιμάκια, γιατί και εκεί υπήρχαν δυσκολίες με τα γήπεδα. Αλλά η δική μας είναι λυσασμένη γι' αυτό, δηλαδή ο Μπίλι έτρεχε κάθε φορά και ο Εφραίμ πήγαινε. Έχουμε παιδί που πήγαινε με ποδήλατο από τη Νέα Σμύρνη στον Άλυμο για να μην χάσει τα κλιμάκια. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι, τα παιδιά έχουν αγαπήσει πάρα πολύ το αθλήμα και κάνουν, έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν θυσίες πολλές. Για κάτι που τους αρέσει. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, το συζητήσαμε και εκτός αέρα. Θέλω να μου πεις και γενικότερα στον αθλητισμό αλλά και στην Ακαδημία των Παιδιών. Πόσο ανασταλτική είναι η δευτέρα και η τρίτη λυκείου στην εξέλιξή τους? Αθλητικά. Αθλητικά. Προφανώς θα αφιερώσουν πολύ περισσότερο χρόνο στο διάβασμα και στο σχολείο. Είναι. Ή και στο φροντιστήριο. Δηλαδή χάνονται πολλά παιδιά, πολλά ταλέντα σε αυτό το διάστημα. Η δική μας λογική όμως είναι το σχολείο προηγείται. Φυσικά. Πρώτα το σχολείο. Εντάξει, και μετά οτιδήποτε άλλο. Και των γονιών, οπότε, και των παιδιών προφανώς. Οπότε ξέρουμε ότι τα παιδιά της τρίτης λυκείου και γενικά όποιος θέλει να διαβάσει θα ακολουθήσει ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα προπονήσεων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και από εκεί και πέρα να παραμείνει σε επαφή με το αθλήμα. Ώστε μετά την τρίτη λίγη ακριβώς, να ξαναγιαστεί να επανέλθει. Να επανέλθει. Να μην τον χάσουμε τελείως. Επανέρχονται εν γέννη τα παιδιά. Γιατί μου έλεγες ότι στην αντρική ομάδα επανήλθαν και σύντομα σχετικά. Τουλάχιστον αυτό το οποίο μας διδάσκει το παρελθόν είναι αυτό. Ναι. Σίγουρα θα έχουμε και απώλειες, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα φέτος από τους παιδες Δευτέρα Λυκείου, Δευτέρα Τρίτη Λυκείου υπάρχει... Στην ομάδα των εφήβων και ένας λόγος που προχωρήσαμε και σε μεταγραφές ήταν και αυτός, γιατί τυχαίνει να έχουμε αρκετά παιδιά που είναι στην Τρίτη Λυκείου, οι οποίοι θα έρχονται στους αγώνες και ουσιαστικά αυτό δεν θα γίνεται εις βάρος του διαβάσματός τους, θα γίνει εις βάρος του λιγοστού ελεύθερου χρόνου τους. Ναι. Δηλαδή αντί να πιει τον καφέ του, θα έρθει στον αγώνα, με δυσκολία αλλά θα έρθει. Ναι. Θα τον κρατήσουμε λοιπόν σε επαφή με την ομάδα, εφόσον προλαβαίνει. Ώστε να περάσει χρονιά. Ώστε να περάσει χρονιά. Να δώσει εξετάσεις στο παιδί. Και εφόσον όλα πάνε καλά, εδώ είμαστε για όλα τα άλλα. Λάμπρο, να ρωτήσουμε λίγο τα παιδιά, ο έφορος πώς είναι στο γήπεδο? Τσαμπουκάς, ήσυχος, φωνάζει, γιατί γενικά είναι πολύ πέρας άνθρωπος και επειδή τον γνωρίζουμε όλοι, πώς συμπεριφέρεται μέσα στο παιχνίδι? Ένας από τους δυο σας ξεκινήσει. Γενικώς νομίζω πως είναι πολύ ήρεμος, αλλά πολλές φορές όταν χάνουμε, ενώ από δικά μας λάθη χάνουμε, πολλές φορές βλέπω ότι έχει... Ότι θυμώνει και εντάξει. Γενικώς δεν φωνάζει όμως. Βασίλη, εσύ τι λες? Εγώ έχω να πω πως είναι πολύ ήρεμος σε όλες τις καταστάσεις και δεν αφήνει να περνάει τίποτα. Σαν έφορος πιστεύω είναι πολύ καλός. Μας έχει προσφέρει τα πάντα, νερά, ισοτονικά, τα πάντα. Ό,τι θέλουμε το έχουμε. Πιστεύω. Ναι. Είναι πολύ καλός. Εγώ έχω να πω ότι πήρες κάτι από το μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Μα το έφτιαξε. Και το έκανες ομάδα με διάρκεια και ζωή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από μένα, μπράβο σου. Αυτό και ξέρεις, αυτό ήταν εις βάρος και πολλών άλλων δραστηριοτήτων σε σχέση με τον Πανιόνιο. Γιατί τελικά αυτό με γέμισε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Από το να πάω στο κήπεδο, από το να μείνω στο συμβούλιο. Ναι, ήσουν και στο Δουσού και... Όλο αυτό δεν συμμετείχες. Το δημιουργικό κομμάτι με έχει απορροφήσει τελείως. Και μακάρι να έχουν και τα παιδιά διάθεση και όσο τα παιδιά περνάνε καλά, περνάμε όλοι καλά και θα είμαστε πιο δυνατοί κάθε χρόνο. Λάμπρο, δεν ξέρω αν θέλουμε κάτι άλλο τα παιδιά. Έχουμε και πάρα πολύ ζέστη πάλι σήμερα. Παιδιά, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ. Θα χαρούμε να ξανάρθετε, ίσως κάποιος από εσάς, ίσως κάποιος άλλος μαζί με τον coach το Ζήδη από τον Σεπτέμβριο ή μάλλον να αρχίσει ίσως κάποια, να αρχίσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις σας.
Μακάρι να μπορείτε να έχετε και κάποιους ανθρώπους μέσα στο, στο γηπεδάκι της Λάντς, στο κλειστό, γιατί εν πάση περιπτώσει είναι τελείως διαφορετικό να παίζει και χωρίς κόσμο. Πώς είναι στα άλλα γήπεδα η ατμόσφαιρα, έχει 10-20 ανθρώπους ή είναι άδειο? Είναι, ναι, δηλαδή είναι στα ίδια. Εντός της χρονιάς. Πιο πολλές φορές έχει λίγο κόσμο, αλλά είναι, τις πιο πολλές φορές κάνει και πολύ εντός της ομάδας. Είναι... Ναι, δεν είναι. Η πιο σκληρή έδρα ποια είναι? Ο Βασίλης να μας το πει αυτό. Βασίλη, πού ήταν το πιο ζωρικό? Φέτος ήταν η Πετρούπολη. Πετρούπολη. Που ήταν σε ένα σχολείο και είχε κάτι θράνια. Και ήταν κάτι παιδιά τα οποία τα βαράγανε. Και είχε πάρα πολύ κόσμο γενικό. Και θόρυβο. Και θόρυβο. Χουλιγκάνια, χουλιγκάνια η Πετρούπολη. Ναι, το εργάλεο ήταν πάντοτε χουλιγκάνι, τώρα βγήκε και η Πετρούπολη. Ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούμε και δυστυχώς ήρθε η ήττα από αυτό το παιχνίδι. Εύκολα ή το παλέψατε? Αν θυμάσαι. Προσπαθήσαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Βέβαια, κάναμε και εμείς τα δικά μας λάθη. Δεν θα το ρίξουμε όλο. Φυσικά. Ναι, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο. Και από την ήττα μαθαίνεις. Ναι, αυτό. Από την ήττα, από τα λάθη, αυτά πάντα μαθαίνεις. Αυτό το έχω παράπονο. Δηλαδή, λέμε είμαστε εναλλακτική και εναλλακτική ομάδα και εναλλακτική φίλαθλη. Αφού είμαστε εναλλακτικοί, ας έρθουμε σε ένα παιχνίδι παιδικού. Ναι, πράγματι. Πράγματι. Να μην είμαστε εναλλακτικοί στην ταμπέλα μόνο. Πράγματι. Όχι, είναι γεγονός αυτό που λέει ότι κι εσείς χρειάζεστε ανθρώπους για να φωνάξουν Πανιώνιος, έτσι. Ναι, έχετε κόσμο. Για φαντάσου ένα παιχνίδι να έχετε και 30 πάνθερες. Θα πάρετε το πρώτο set από τα αποδυτήρια, έτσι δεν είναι? Έχουμε παίξει στο Αρτάκης με κόσμο. Και η απόδοση της ομάδας, ναι, ήταν εξαιρετική. Δηλαδή ήταν και ο πρόεδρος του Πανιωνίου. Δεν ξέρω γιατί είχε κόσμο εκείνη τη μέρα. Προφανώς κι άλλος. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να παίξει με κόσμο. Ναι, πώς σας φάνηκε το Αρτάκης που είναι πλέον γήπεδο-γήπεδο και δεν είναι... Ήταν γήπεδο. Ναι, ήταν. Ήταν η εμπειρία εκεί προσωπικά, ήταν πολύ όμορφη. Έβλεπες σε όλα τα καθίσματα κόσμο και μας έδινε ένα θάρρος. Γενικώς το Αρτάκης είναι ένα γήπεδο το οποίο επειδή είναι κοντά στη γειτονιά μου, πήγαινα πολύ συχνά, έβλεπα μπάσκετ, πήγαινα για βόλτα με τους φίλους μου έτσι τότε. Στεναχωρήθηκα που γκρεμίστηκε. Αλλά πιστεύω πως σε λίγα χρόνια θα γίνει κάτι καλύτερο. Μακάρι, γιατί είναι και τρίτο χρόνο γκρεμισμένο. Ναι. Μακάρι, γιατί ο Πανιώνιος το χρειάζεται. Το γήπεδο δημοτικού γυμναστήριου. Είναι ο Πανιώνιος έχει τον πρώτο λόγο. Εκτός αυτό, το γήπεδο αυτό έχει κόψει τα πόδια του αθλητισμού της Νέας Μύρνης. Φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Γιατί η Νέα Μύρνη δεν έχει γήπεδο. Τι είχε? Είχε το Αρτάκης και την Τέντα. Και το βαρύνα, τίποτα άλλο. Μπορούμε να καθίσουμε να συζητάμε για ευθύνες, ποιος στέκει εκείνα και τα άλλα. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Δεν έχει ουσία. Αυτή τη στιγμή η Νέα Σμύρνη στερήθηκε το. Να κάνουμε έτσι να ξεκινήσει το Αρτάκης και να μην φταίει κανείς. Έτσι, αν μπορούσαμε. Δεν μπορούμε όμως δυστυχώς. Μακάρι. Λάμπε, αν δεν του στείλουμε κάτι άλλο, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη, FM. Πρόδομε, ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε δίπλα σας και θα παραμένουμε δίπλα σας. Προσωπικά, εγώ εκπροσωπώντας το NSTV σας, ξαναλέω ότι όταν κάτι ξεκινάει από το μηδέν και έχει συνέπεια και συνέχεια, εγώ το στηρίζω. Όταν έχει και το έμβλημα του Πανιωνίου, έχω δύο λόγους να το στηρίζω. Έτσι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και η Πανιώνια ιδέα θα είναι δίπλα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν Πανιώνια Πορεία, Δημήτρης Πετρόπουλος, Λάμπρος Τσακίρης, με τον Βασίλη Μαστροσταμάτη από την Ακαδημία του Πανιωνίου Βόλεϊ Αγωγιών και τον Εφραίμ τον Μπανταζόπουλο και τον πρόεδρο μου τον Τζάμι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.